ΕΣΕΑ, η Συνοριστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνοριστικών Οργανώσεων, αποφάσισε δύο κινητοποιήσεις πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Η μία στις 30 του μήνα, το Σάββατο που μας έρχεται, και η άλλη, μαζί, αυτή θα είναι μαζί με το εργατικό κίνημα, και η δεύτερη θα είναι αυτοτελώς κινητοποίηση των συνταξιούχων στις 14 του Δεκέμβρη, με πανελλαδική κάθοδο των συνταξιούχων στην Αθήνα. Σαν συνέχεια αυτής της απόφασης που πάρθηκε από τη ΣΕΑ στην Αθήνα, οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης κάλεσαν σε σύσκεψη τα εργατικά σωματεία για να πραγματοποιήσουν από κοινού το συλλαλητήριο στις 30 του Νοέμβρη, το οποίο θα γίνει στις 11 το πρωί στο άγαλμα του Βενιζέλου. Η πρωτοβουλία αυτή που πήραν συνταξιούχοι πάρθηκε μπροστά στην επέλαση που η καινούργια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί ενάντια στο ασφαλιστικό, συνεχίζοντας ό,τι είχε παραλάβει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, στόχος μας με αυτές τις κινητοποιήσεις είναι να ανατρέψουμε τις πολιτικές που οδηγούν στο νέο προμηνωμένο έγκλημα για την κοινωνική ασφάλιση και επίσης να διεκδικήσουμε λύσεις για όλα τα προβλήματα των συνταξιούχων που έχουν συσσωρευτεί μέσα από την πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα και τα οποία έχουν τσακίσει την ζωή μας. Θέλουμε να σταθούμε σαν συνταξιούχοι αλληλέγγυοι στα αιτήματα των εργαζομένων για σταθερή και μόνιμη δουλειά, για ανθρώπινα ωράρια εργασίας, για μισθούς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, για να καταργηθεί η αδίλωτη και μαύρη εργασία, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η σκέψη μας για την κινητοποίηση αυτής της 30 του μήνα καθορίστηκε επειδή θεωρούμε ότι το μεγάλο μέτωπο της κοινωνικής ασφάλισης δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους. Η κοινωνική ασφάλιση δεν σημαίνει προφανώς μόνο σύνταξη. Η κοινωνική ασφάλιση αφορά την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, αφορά τα βαρέα και ευθυγιανά επαγγέλματα, τις παροχές για τη μητρότητα, τις παροχές για την υγεία και την χρόνια, τις εργαστηριακές εξετάσεις, το φάρμακο. Βεβαίως αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους αγρότες. Με λίγα λόγια αφορά όλο τον εργαζόμενο λαό της χώρας. Είναι, λέμε εμείς, η κοινωνική ασφάλιση μια ομπρέλα που βρίσκεται πάνω από κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια, μια δέσμη δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν με αιματηρούς αγώνες. Γι' αυτό και πρέπει, λέμε, η θέση μας είναι με ευθύνη της πολιτείας. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δημόσια, καθολική και υποχρεωτική. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση σε θέμα του λαού μας. Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή ότι έχει το μερίδιό της σε αυτούς τους αγώνες. Ένα δικαίωμα λοιπόν που δεν θα το αφήσουμε στα νύχια των ιδιωτών. Επίσης, η απόφασή μας αυτή στηρίζεται και στην πείρα μας ότι μόνο ο οργανωμένος αγώνας, ο μαζικός αγώνας, η κοινή δράση των ασφαλισμένων, των απόμαχων της δουλειάς, της νεολαίας, των γυναικών, του εργαζόμενου λαού σε τελική ανάλυση, μπορεί να ακυρώσει τα σχέδια που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για ολοκληρωτική παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στους ιδιώτες και ασφαλιστικές εταιρείες. Από την κυβέρνηση, από την άλλη μεριά, σε συνδυασμό με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το φιλοκαιρετικό τύπο, με τα μεγαλοδικηγικά γραφεία, έχει στηθεί μια τεράστια καμπάνια από προσανατολισμού, με μισές αλήθειες και ψέματα, που κυρίως εστιάζονται στην ανταποδοτικό, στην αναδρομικότητα, με συγχωρείτε, από διάφορες παράμονες παρακρατήσεις που έχουν γίνει στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στην καμπάνια αυτή, βέβαια, πρόθυμα συμμετέχουν και βοηθούν το δίκτυο, το γνωστό δίκτυο, άλλα συναξιωτικά σωματεία του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, προβάλλοντας σαν λύση τις αιτήσεις και τις προσφυγές και βεβαίως εξασφαλίζοντας πελατεία για αρκετά μεγαλοδικηγικά γραφεία. Θεωρούμε ότι βρίσκονται όλοι αυτοί σε μια διεδεταγμένη υπηρεσία για να λειτουργήσουν προσβεστικά τις όποιες διαθέσεις αγωνιστικές μπορούν να εκδηλωθούν με βάση το τι τραβάνε και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Κρύβουν στην ουσία το τι στοχεύει με την πολιτική της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως επιμελώς αποσιωπούν αυτοί ότι η κυβέρνηση φέρνει καινούριο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Έχουν σαν εργαλείο τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, τις τελευταίες αποφάσεις.
του Οκτώβρη του 19. Όμως οι αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Επικράτειας δεν αγγίζουν καθόλου τον αντιδραστικό χαρακτήρα όλων των παρεμβάσεων που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Παραδείγματος χάρη δεν αναιρούν τις τεράστιες περικοπές που έχουν γίνει στις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων, ούτε τις περικοπές που έγιναν για τους καινούργιους συνταξιούχους από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά. Δεν λένε τίποτα για την 13η και 14η σύνταξη που έχει περικοπεί για το ΕΚΑΣ που καταργείται στο τέλος αυτού του χρόνου. Για το ότι πρέπει να δουλεύει κανείς από 35 που ήταν παλιότερα τώρα 40-42 χρόνια δουλειά για να επιβεβαιώσει δικαίωμα σύνταξης. Και κατά συνέπεια οι ανατροπές που έχουν επιβληθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου και τους προηγούμενους νόμους και που θα συνεχίσουν να είναι όσο καταστροφικές και για τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων αλλά και για τα 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενων στη χώρα μας. Και βέβαια ο νόμος Κατρούγκαλου εκτιμούμε ότι αποτελεί τον καλύτερο χορηγό για να ιδιωτικοποιηθεί η κοινωνική ασφάλιση. Άρα λοιπόν, κατά τη δική μας εκτίμηση, οι αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ουσία αποφαίνονται για τη συνταγματικότητα του νόμου του Κατρούγκαλου. Κάποια σημεία που χαρακτηρίζονται ως αντισυνταγματικά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δίνουν την αφορμή κατά τη γνώμη μας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να συνεχίσει την αντιασφαλιστική επέλαση με τον νέο ασφαλιστικό νόμο που θα φέρει, τον έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και μάλιστα σήμερα συζητάνε νομίζω στο Επικρατικό Συμβούλιο και για τον νέο ασφαλιστικό νόμο. Θα τον φέρει λοιπόν το Γενάρη του 20 και με τον οποίο υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι θα λύσει όλα τα διέξοδα που δήθεν δημιούργησε ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος του Κατρούγκαλου. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προς το Θεσσαλονίκη Summit. Αλλά στην ουσία θα αξιοποιήσει ό,τι έχει υπερτροπή από τις συντάξεις μας, έτσι αυτός ο καινούργιος νόμος, και θα μας παρουσιάσει την ιδιωτικοποίηση ως λύση για το ασφαλιστικό. Το πρώτο θύμα αυτού του νόμου που θα φέρει η κυβέρνηση του καινούργιου ασφαλιστικού θα είναι οι επικουρικές συντάξεις, με το σύστημα της άμεσης κεφαλαιοποίησης το οποίο προωθεί, με τη σύσταση τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων και από το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αλλά ωστόσο υπάρχει εμπειρία η μετατροπή της ασφάλισης των γερατιών, να το πω έτσι, σε ατομική υπόθεση είναι κάτι που το ζουν εκατομμύρια ανασφάλιστοι αλλά και ασφαλισμένοι σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα, στην Αμερική παραδείγματος χάρη. Τα γεγονότα της χρεοκοπίας τέτοιων εταιριών, επαγγελματικών ταμείων δηλαδή, άφησαν στην ένδια εκατομμύρια ασφαλισμένους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτά της Enron και της Maxwell, αλλά και στη χώρα μας έχουμε τέτοια παραδείγματα επαγγελματικών ταμείων. Είχαμε την Ασπή Σπρόνια παλιότερα, έτσι, και τα 4 επαγγελματικά ταμεία που έχουν δημιουργηθεί από το 2013 στην χώρα μας. Έχουν πρόσφατα παραδείγματα λοιπόν. Παραδείγματος χάρη το ΛΕΠΕΤΕ, που είναι ο λογαριασμός της επικούρησης των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, δεν κατέβαλε συντάξεις από 1η-1η του 2018. Και μάλιστα πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανάγκασε το ΕΤΑΕΠ, το ενιαίο ταμείο, να πληρώσει αυτές τις επικουρικές συντάξεις. Βεβαίως και για τους δικούς της λόγους η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ίδιο συνέβη με την Υπουργή Ασφάλισης των Εργαζομένων στην ΕΡΤ, που πάλι το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης της πλήρωσε. Για αυτά τα πράγματα δεν μιλάει βέβαια κανείς, ούτε τα στελέχη της κυβέρνησης, ούτε τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι είναι δική μας ευθύνη να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα για να γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι το τι θα φέρει ο καινούριος νόμος που επαγγέλλεται, ο ασφαλιστικός νόμος που επαγγέλλεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου είναι βαθιά πεποίθηση, αγαπητοί μου, δική μας, ότι το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα ταξικό ζήτημα. Αυτό βέβαια θεωρούμε ότι το αποδεικνύουν περίτρανα οι 15 ασφαλιστικοί, αντιασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν από το 1990 με πρώτον το 1902 νόμο του ΣΟΥΦΑ και τελευταίον αυτό το νόμο Κατρούγκαλου.
και ο καθένας με αυτούς τους νόμους, ενώ μας υπόσχονταν ότι θα διασφάλιζε τη μακροβιότητα του ασφαλιστικού συστήματος, ο καθένας συμπλήρωσε τον προηγούμενο σε ό,τι αφορούσε τις αφαιρέσεις δικαιωμάτων από τους ασφαλισμένους, είτε εργαζόμενοι ήταν αυτοί, είτε συνταξιούχοι. Σαν τέτοιο ζήτημα λοιπόν ταξικό, αναπόφευκτα αποτελεί πεδίο σύγκρουσης με το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που τα στηρίζουν. Για μας είναι ένας ο δρόμος, είναι ο δρόμος του αγώνα του μαζικού, του οργανωμένου, μέσα στους χώρους δουλειάς, στις πόλεις, στα χωριά, στα καπί, στα καφενεία που πηγαίνουν οι συνταξιούχοι, στις ουρές της ατελείωτης των τραπεζών, τις ημέρες που κατατίθενται οι συντάξεις μας, στις μονάδες υγείας, όπου υπάρχουν εκεί ωραίες έκτακτα περιστατικά, έτσι ώστε μόνο με αυτούς τους αγώνες οι νόμοι αυτοί εντασταστικοί μπορούν να καταργηθούν. Βεβαίως τα αιτήματά μας είναι συγκεκριμένα. Σε αυτή την κινητοποίηση το πλαίσιο των αιτημάτων μας περιλαμβάνει και τα αιτήματα των συνταξιούχων και τα αιτήματα των εργαζόμενων. Να αναφερθώ μόνο σε 2-3 κίνια. Εμείς παλεύουμε να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα, ό,τι έχει κουρευτεί από τα ασφαλιστικά ταμεία και απαιτούμε την άμεση ανακεφαλοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Να μην γίνει καμία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, έχει μιλήσει ήδη η κυβέρνηση για μείωση 25%. Έτσι, αυτό είναι προφανές ότι θα σημάνει αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να πληρώνουν, να ανταποκριθούν σε ανάγκη πληρωμής των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων. Απαιτούμε την αποκατάσταση της 13ης και 14ης σύνταξης. Δεν τη συνδέουμε προφανώς με τα μερίσματα που έδινε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και που προτίθεται να δώσει και η σημερινή κυβέρνηση εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων. Να αποδοθούν άμεσα, απαιτούμε και χωρίς προαπαιτούμενες δικαστικές αποφάσεις, προσφυγές και αιτήσεις, όλα όσα αυθαίρετα παρακρατηθεί όλο τον προηγούμενο χρόνο από τις κύριες και τις επικουρικές μας συντάξεις, να χρηματοδοτηθεί άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας. Γνωρίζουμε όλοι την κατάσταση που προκρατούν στις πρωτοβάθμιες και στις δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας και βέβαια να καταργηθούν από τις συντάξεις μας, κύριες και υπηρετικές, οι παρακρατήσεις που γίνονται για την υγεία. Τις έχουμε πληρώσει μια ζωή ολόκληρη σαν εργαζόμενοι και απαιτούμε δωρεάν παροχές υγείας. Άρα λοιπόν με τη σημερινή μας συνέντευξη, πέρα από την ανάδειξη των προβλημάτων που έχουμε ως συνταξιούχοι και ως εργαζόμενοι, θα μιλήσει ο συνάδελφος μετά από μένα, θέλουμε να καλέσουμε όλους τους συνταξιούχους της πόλης, όλων των ταμείων, έτσι στο μεθαυριανό συλλαλητήριο το Σάββατο στις 30 του μήνα, στις 11 το πρωί στο άγαλμα του Δεντζέλου, ούτως ώστε το μήνυμα που θα σταλεί προς την κυβέρνηση να είναι ισχυρό, θα είναι ένα μήνυμα που θα, πώς να το πω, θα προστίθεται στα μηνύματα που θα αποσταλούν και από τις άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπου την ίδια μέρα γίνονται παρόμοιες κινητοποίησεις διαμαρτυρίας.